Public School, ερώτηση 20. Η σχέση 177 ίσον 5 επί 35 συν 2 είναι ευκλήδια διαίρεση? Παιδιά, αυτή τη διαίρεση μπορούμε να τη δούμε από δύο σκοπιές. Ή σαν διαίρεση του 177 με το 5 ή σαν διαίρεση του 177 με το 35. Για να δούμε. Το 177 με το 5 μας δίνει πόσο? Το 5 στο 17 χωράει 3 φορές, 3, 5, 15 από 17, 2, κάτω και το 7. Το 5 στο 27 χωράει 5 φορές. 5 επί 5, 25, από 27, 2. Άρα όντως μπορούμε να γράψουμε το 177 ως 5 φορές επί το πηλίκο 35, συν το υπόλοιπο 2. Το υπόλοιπο 2 μάλιστα είναι μικρότερο από το διαιρέτη. Άρα όντως, ναι, αυτή η διαίρεση είναι μία ευκλήδια. Για να δούμε, ισχύει το ίδιο και από την ανάποδη? Είναι ευκλήδια η διαίρεση του 177 με το 35. Το 35 πόσες φορές χωράει το 17 στο 177? Ή με άλλα λόγια, πόσες φορές χωράει, παιδιά, το 3 στο 17? Νομίζω 5. Για να δούμε. 5 φορές. 5, 5, 25. Από 27, 2. 5 επί 3, 15. Και 2 τα κρατούμενα 17. Από 17, 0. Άρα βρήκαμε εδώ ότι έχουμε υπόλοιπο 2, το οποίο είναι μικρότερο από τον διαιρέτη 35. Άρα και αυτή η διαίρεση είναι μια ευκλήδια διαίρεση και μπορώ να τη γράψω ως το 177 το διαιρεταίο ως 35 που είναι ο διαιρέτης επί το πηλίκο 5 συν 2. Άρα και οι δύο διαιρέσεις, παιδιά, που κρύβονταν μέσα σε αυτήν τη σχέση παριστάνουν ευκλήδια διαίρεση. Άρα η πρότασή μας είναι σωστή.